Θα κάνουμε τώρα ένα flashback στο παρελθόν. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα του δελτίου μας, θα θυμηθούμε εκείνον τον σεισμό των 6,6 ρίχτερ που έφερε τα πάνω κάτω στην περιοχή. Ήταν 13 Μαΐου, ημέρα Σάββατο το 1995, 12 παρα 10 το μεσημέρι, όταν ταρακουνήθηκε η περιοχή. Ένας άνθρωπος που έδωσε πραγματικά μάχη και ήταν στην πρώτη γραμμή από τη στιγμή που έγινε ο σεισμός, λίγα λεπτά μετά, ήταν ο νομάρχης Κοζάνης, Πασχάλης Μητλιάγκας. Χωρίς αρμοδιότητες, καθώς ήταν ο πρώτος αιρετός νομάρχης εκείνο τον καιρό, μπήκε στα βαθιά νερά. Άλλωστε, το έλεγε αρκετά συχνά και έδωσε λύσεις σε πολλά ζητήματα. Θα γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. Θύμησες από το παρελθόν και θυμόμαστε αυτό τον καταστρεπτικό σεισμό. Και με αισθήματα, όχι μεγάλη λύπης, καθώς δεν είχαμε θύματα, έφερε ο σεισμός στην περιοχή. Θα τα συζητήσουμε όλα τώρα με τον κύριο Μητλιάγκα, φιλοξενούμε στο δελτίο μας. Τηλεφωνικά θα γίνει η επικοινωνία μας, την επόμενη φορά διαζώσεις. Καλησπέρα κύριε Νομάρχη, ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς. Να είστε καλά. Πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Και εγώ το Τόσο, ίδιο. τόσο για αυτά που κάνατε στο παρελθόν και στην περιοχή που δώσατε μάχες, αλλά και για το σήμερα, γιατί με παρεμβάσεις σας αρκετά συχνά. Λέτε την αλήθεια όπως αυτή είναι σε πολιτικό επίπεδο. Πάμε τώρα σε εκείνη την ημέρα. Τι θυμάστε, τι σας έμεινε, κύριε Νομάρχη, από εκείνο το διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, έχουν περάσει 27 ολόκληρα χρόνια και πολλά έρχονται στο μυαλό μου σαν να ήταν χθες. Δεν ήταν λίγο πράγμα, ο σεισμός πάντα έρχεται αναπάντεχα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως το να μιλάμε, αγαπητή κυρία Μαρκοπούλου, μετά από 27 χρόνια, τι κάναμε, τι πετύχαμε ή δεν πετύχαμε, εγώ νομίζω σε αυτά πλέον ο μόνος αρμόδιος κριτής μετά από τόσα χρόνια είναι ο ίδιος ο κόσμος. Και θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό. Εκείνο που εγώ θέλω να επισημάνω, γιατί είναι και ανούσιο μετά από 27 χρόνια να μιλάμε τι πετύχαμε και τι έγινε στο νομό Κοζάνης. Γιατί από τότε άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα, ναι, κύριε βέβαια, Νομάρχη, δεν ήρθαν τα υπάρχει πάνω κάτω. αμφιβολία. Μια γενιά μεγάλωσε, μια γενιά. Ναι, Τότε ήταν μικρά ακριβώς, παιδιά. έτσι. Τα νέα παιδιά δεν θυμούνται καν τίποτα από αυτό, μέχρι και τα 40 τόσα χρόνια θα έλεγα, διότι ήταν μικρά παιδιά τα περισσότερα. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία να επισημάνουμε είναι η ευθύνη που κυριάρχησε σε όλους μας και όχι μόνο σε μένα. Αυτό θέλω να το τονίσω. Και υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά, χωρίς να έχουμε καμιά εμπειρία και καμιά αρμοδιότητα, αυτό που επισημάνατε νωρίτερα. Όμως ανταποκριθήκαμε, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο, βάλαμε κάτω την κοινή λογική και αφού βέβαια διαπιστώσαμε το ποια είναι η κατάσταση από τις πρώτες πληροφορίες που παίρναμε και από πολλά μέρη του νομού. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είχα το πρώτο τηλεφώνημα από τον ΟΤΕ, έτσι λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση του σεισμικού φαινομένου, από τον ΟΤΕ, ότι δεν έχουμε τηλεφωνική σύνδεση με το Ρήμνιο. Έτσι. Οπότε αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό, που σημαίνει κάτι έγινε πολύ σημαντικό εκεί. Έτσι βέβαια εμείς, όπως ξέρετε, βρισκόμασταν όλοι στον σε Κλήτο μια ημερίδα τότε. Στο Κλήτο, στο παλιό Κλήτος ημερίδα, βέβαια. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε έτσι. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι το ότι εκείνη την περίοδο υπήρξε μια κινητοποίηση, συντονισμός, συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο τοπικά, αλλά και κυβερνητικά. Που, ξέρετε, οι δύο πρώτοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, ο Γιάννης Τσακλίδης και ο αείμνηστος Μανώλης Κουλάκης, ήρθαν εδώ με ειδική πτήση από την Αθήνα Μεσαία 130 στις 3 η ώρα περίπου. Και αφού ενημερώθηκαν από μένα τι είναι η πρώτη εικόνα μέχρι στιγμής, ο μεν Μανώλης Κουλάκης και ως γιατρός και ολός υπουργός πρόνοιας, τότε πήγε στο νοσοκομείο Κοζάνης και μετά κατευθύνθηκε
στα γραβενά, γιατί έπρεπε να μοιραστούν οι ρόλοι. Και με τον Γιάννη τον Τζακλίδη ξεκινήσαμε ένα μεγάλο οδηπορικό μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. Στα χωριά νότια της Κοζάνης βέβαια, που ήταν και το επίκεντρο, και συνειδητοποίησαμε από στιγμή σε στιγμή και από χωριό σε χωριό το μέγεθος της καταστροφής. Ο Γιάννης ο Τσακλίδης στη συνέχεια έμενε στην περιοχή και έφυγε μετά από πολλούς μήνες. Ήτανε μόνιμος κάτοικος. Πολίτη του νομού Κοζάνης, το Γιάννη το Τσακλίδη. Μόνιμος κάτοικος. Εγώ όντως και θέλω επίσης να αναφερθώ επίσης σε ένα άτομο, γιατί με τα γραβενά λειτουργήσαμε σαν μια γροθιά. Και πρέπει να αναφέρω εδώ τον αείμνηστο τον Αντώνη τον Πέτσα. Και νωρίς έφυγε, νωρίς έφυγε από κοντά μας ο Αντώνης Πέτσας. Γιατί έχασε τη ζωή του σε νεαρή ηλικία, εντελώς ξαφνικά, μόλις πριν 2-2,5 μήνες. Ναι. Έτσι, με τον Αντώνη και με όλους τους θεσμούς της αυτοδιοίκησης βέβαια και με την ίδια την κοινωνία. Τι να μην πω, παραδείγματος χάρη, ότι οι πρώτοι που ήρθαν στο γραφείο μου ήταν οι πρόσκοποι και μου είπαν τι θέλετε κύριε Νομάρχη, ή την άλλη μέρα με την κινητοποίηση όχι μόνο των τεχνικών υπηρεσιών της Νομαρχίας και των Δήμων, αλλά και του τεχνικού επιμελητηρίου εδώ, της ΙΑΣΒΕ Θεσσαλονίκης και του τεχνικού επιμελητηρίου Λάρισας. Ίσως έπαιξε και ένα ρόλο ότι εγώ ήμουνα νωρίτερα Νομάρχης εκεί, Λάρισας. Νομάρχης. Mm-hmm. Και είχατε μια πολύ καλή συνεργασία. Σε όλα τα χωριά. Και ξέρετε, αυτό ήταν μια μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη για τους κατοίκους. Ότι η πολιτεία είναι εδώ και είναι δίπλα μας. Και βέβαια θέλω να αναφέρω τον Ιορδάνη, τον Ανδρεάδη, τον Ονούφριο, τον Μαυρίδη, τον Αλέκο τον Σάκη, Αθανασιάδη. Τον Αλέκο τον Αθανασιάδη, τον Κώστα τον Χαραλαμπίδη. Τον Γιώργο Γκάσταρη, τον Κώστα τον Χαραλαμπίδη, να μην παραλείψω κανέναν, που αμέσως ξεχύθηκαν στα χωριά, με το συντονισμό βέβαια το δικό μου, διότι εγώ έπρεπε να παραμείνω στο γραφείο για να δίνω και πληροφορίες στο κέντρο και να παίρνω ανταποκρίσεις από τα χωριά. Τέλος πάντων, αυτά είναι ένα παρελθόν και όπως είπα... Ναι, είναι ωραίο όμως να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Βεβαίως, και ξέρετε που θέλω να εστιάσω, να εστιάσω τη συζήτησή μας. Κύριε Μητριάγκα, να εστιάσω τη συζήτησή μας και να πω ότι είπατε όλοι μαζί συνεργαστήκατε πολιτεία, αυτοδιοίκηση, πολίτες όλοι, αλλά να σημειώσω λίγο κάτι, ότι ο μαέστρος δίνει πάντα το σύνθημα για να ξεκινήσει η ορχήστρα. Ποιος ήταν ο μαέστρος λοιπόν, δεν θα πω το όνομα, έχω τη δυνατότητα να μιλάω μαζί σας, έχω τη δυνατότητα να μιλάω μαζί σας μετά από 27 χρόνια, κύριε Μητριάγκα, πόσες εκπομπές, πόσα ρεπορτάζ. Πόσα, πραγματικά δηλαδή... Νομίζω μέσα από τα κανάλια σας περάσανε όλες οι καταστάσεις. Και τα ζήσαμε και όλα μαζί. Η συγκίνηση, η φοβία και η ανταπόκριση του κόσμου, έτσι. Και τα κεντρικά κανάλια επίσης, που ιδιαίτερα τις πρώτες μέρες ήταν συνέχεια εδώ, έτσι. Mm-hmm. Να το θυμίσω. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει συντονισμός και κάποιος εκ των πραγμάτων είναι επικεφαλής, έτσι, μέσα από τις θεσμικές ιδιότητες βέβαια. Και να μην παραλείψω την τρομερή άριστη συνεργασία που είχαμε με τον Δήμαρχο τον Μπάρη τον Κουκουλόπουλο και με πολλούς άλλους δημάρχους και κοινοτάρχες. Τον Αντιδήμαρχο, τον Γιάννη, τον Βλατή τότε. Είχαμε κοινοτάρχες, βεβαίως, έτσι. Ξημερώνατε στην κυριολεξία μαζί προκειμένου να ρυθμίσετε πράγματα και καταστάσεις. Κύριε Μητριάγκα, αυτό είναι το παρελθόν. Να πω κάτι, παρακαλώ. Ο σεισμός, πέρα από τα μέτρα προσωρινής ανακούφισης και τα μέτρα στεγαστικής αποκατάστασης, που ο κόσμος τα ξέρει πολύ καλά διότι τα αισθάνθηκε στον εαυτό του, υπήρχε το πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανασυγκρότησης, το γνωστό ΟΠΑΝΚ για τον νομό Κοζάνης, τον νομό Γρεβενών κυρίως, και συμπληρωματικά με ένα μικρότερο ποσό στην περιφέρεια και στους δύο νομούς
Κοζάνης και αυτό, Καστοριάς και Φλόρινας. Πολλά χρήματα. Τότε ήταν πάνω από 80 δις, αν θυμάμαι καλά, 80, μόνο για τον ομό Κοζάνης. 84 δις ήτανε. Εντάξει, γι' αυτό λέω. Εγώ τώρα είμαι και μεγάλος ηλικία. Όχι και μεγάλος. Είμαι να εξασθενεί. Θέλω να πω όμως τότε, ο σεισμός υπήρξε και αφορμή, ήταν επιταχυντής ορισμένων πολύ θετικών εξελίξεων για τον ομό Κοζάνης. Μην ξεχνάμε, μόλις πριν 3 χρόνια είχαν κλείσει 2 μεγάλες βιομηχανίες στον ομό και υπήρχαν απολυμμένοι. Ήταν η αποκατάσταση που έγινε τότε και η κατοχήρωση του τοπικού πόρου ανάπτυξη. Αυτά ήταν τα παρελκόμενα του σεισμού. Θέλω να πω ότι με τον τρόπο που λειτουργήσαμε όλοι μαζί και το επαναλαμβάνω το όλοι μαζί, έτσι, γιατί έχει σημασία και για το σήμερα. Ναι, εκεί θα πάμε τώρα. Ακριβώς. Εκεί και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, διότι δεν μ' αρέσει και να, ας το πω έτσι λαϊκά, να ευλογώ τα γένια μου. Ο κόσμος μας έχει αξιολογήσει, θυμάται και κρίνει. Και ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει, κύριε Νομάρχη, και έχει να γράψει πολλά και να πει πολλά, και άλλωστε ζήσαμε πολλά. Και τα ζήσαμε μαζί, αυτό είναι αλήθεια, οπότε και γνωριζόμαστε και ξέρουμε τι έχει προσφέρει ο καθένας σε αυτόν τον τόπο. Επειδή θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά, κύριε Νομάρχη, πόσο έτοιμη είναι η πολιτική της περιοχής αυτό το διάστημα, όλοι μαζί να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα, αυτή που θα φέρει η απολιγνητοποίηση που ήδη έχει ξεκινήσει? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω χωρίς να είναι ίδια τα πράγματα, ο τρόπος λειτουργίας παραμένει ένας και μοναδικός. Να αντιλαμβάνεσαι το πρόβλημα, το μέγεθος των επιπτώσεων και τις συνεργασίες που πρέπει να υπάρξουν και το συντονισμό, εκείνο νομίζω είναι το παν. Και έχω την αίσθηση, έτσι δεν είμαι και πάντα με πολύ σωστό τρόπο πληροφορημένος, είναι κάτι που έλειψε αυτό το καιρό στην πιο κρίσιμη περίοδο για τον ομό Κοζάνης. Μία συνεκτική πολιτική με τη συνεργασία όλων των φορέων. Αν αδικό κανέναν, να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά. Εγώ νομίζω αυτό σαν ένα συμπέρασμα αυτής της μεταβατικής πολύ δύσκολης περίοδου που βιώνει και θα βιώσει ο νομός Κοζάνης για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει εκείνος ο συνδετικός κρίκος να ενώσει όλες τις δυνάμεις. Από πολιτεία, υπουργούς, βουλευτές, περιφερειάρχης, δήμαρχοι. Αυτό είναι πραγματικά που το εντοπίζουμε καθημερινά και άλλωστε οι ίδιοι οι δήμαρχοι εσείς το τονίζουν. Λείπει αυτό το κάτι, λείπει αυτό που είπα. Λείπει ο μαέστρος. Ναι. Λείπει ο μαέστρος. Η ορχήστρα υπάρχει. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Εύχομαι αυτό που φαίνεται ότι έλειψε να το συνειδητοποιήσουν όλοι. Γιατί σε αυτό τον αγώνα, όσο είμαστε ενωμένοι και με κοινή στάση, τόσο περισσότερο λειτουργούμε σωστά και φέρνουμε αποτελέσματα. Που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Εγώ το ξαναλέω άλλη μια φορά. Κάθε πρόβλημα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Κύριε Μητλιάγκα, κύριε Νομάρχη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε από κοντά και να έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Επέτρεψέ μου να μιλήσω και στον ενικό, έτσι όπως αισθάνομαι, Κατερίνα. Μαζί ζήσαμε πολλά και μιλήσαμε τόσες φορές και όχι μόνο για το σεισμό, για όλη την περίοδο που έτρεξε και η δική μου νομαρχιακή θητεία που ήταν 8 χρόνια όπως είναι γνωστό. 8 χρόνια, πολύ καλή συνεργασία. Να πω κάτι και να κλείσουμε με αυτό αφού σας ευχαριστήσω. Λέω, ήμουνα νιός και γέρασα. Τότε 49 όχι, χρονών και τώρα κλείσαμε αν τα 76 27... και προχωράμε στα 77. Mm-hmm. Ναι. Αν ξεκινήσουμε 27 χρόνια πίσω, τότε ήταν, κύριε Νομάρχη, που και εγώ ξεκινούσα την καριέρα μου. Και η αλήθεια είναι ότι έμαθα δίπλα σας. Έμαθα δίπλα σας, έμαθα πάρα πολλά. Και στην πορεία και συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τις ευχές μου σε όλο τον κόσμο και εύχομαι
ποτέ να μην ξανασυμβεί τέτοια καταστροφή, όχι μόνο σε εμάς, σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστίες από καρδιάς, κύριε Νομάρχη, για γεια όσα σας, μας είπατε και μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, να είστε καλά.